Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, εκ μέρους των διανομέων της eFood και του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού, χαιρετίζουμε το μεγαλειώδη αγώνα των λιμενεργατών της Κόσκο, που έσπασε την αδιαλαξία του μεγάλου μονοπωλίου στο λιμάνι, που είναι ο δρόμος, ο φάρος, όπως και ο αγώνας της eFood για όλη την εργατική τάξη. Σήμερα βρισκόμαστε και εμείς εδώ, το Συνδικάτο Επισιτηρισμού Τουρισμού, τα επιχειρησιακά σωματεία, με όλους εσάς, τις ομοσποδίες, τα εργατικά κέντρα της Αττικής, με εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους που βρίσκονται σήμερα στον αγώνα γιατί δεν δέχονται και δεν πιστεύουν αυτή την κανονικότητα. Δεν δέχονται να δουλεύουμε χωρίς ωράριο, χωρίς ξεκούραση, με μισθούς που θα τελειώνουν στα μισά του μήνα και θα μας νοικιάζουν δουλόπεροι για να μας έχουν όμηρους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να θεωρεί ότι αυτό το πράγμα είναι εξυγχρονισμός. Αυτός ο νόμος της κυβέρνησης μας πάει μπροστά. Δεν μπορεί να ζήσουμε σαν σκλάβοι στον 21ο αιώνα. Το μήνυμα που στέλνουμε κι εμείς προς την κυβέρνηση και την εργοδοσία σήμερα είναι ένα. Δεν θα ξεμπερδέψετε ποτέ με τους εργαζόμενους. Αντλούμε δύναμη από τις μεγάλες απεργιακές μάχες που δόθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχει πείρα, συνάδελφοι, για να κλιμακώσουμε αυτόν τον αγώνα, το μεγάλο απεργιακό μέτωπο που προγραμματίζουμε μέσα στους επόμενες μέρες. Μια νέα πανεργατική απεργία, όπως αυτή έγινε τον Ιούνιο. Πριν από ένα μήνα, ως διανομής της eFood, πραγματοποιήσαμε μια τεράστια κινητοποίηση. Ήταν ένας αγώνας για το μεροκάματο, ενάντια στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, την ένταση της εκμετάλλευσης, ενάντια στις δουλεμπορικές εταιρείες. Νικήσαμε 2.016 διανομής. Από τότε και μετά έχουν αορίστου χρόνου σύμβαση κανένα δουλέμπορο πάνω από το κεφάλι τους. Η αλληλεγγύη όλων των εργαζομένων, όλου του λαού της Ελλάδας, ήταν στήριγμα, όπλο, και έτσι πρέπει να συνεχιστεί. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Αυτός είναι ο δρόμος, συνάδελφοι, που πρέπει να ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα. Οργανώνουμε λοιπόν τον αγώνα παντού, σε κάθε χώρο δουλειάς, με αυτά τα παραδείγματα, σε κάθε μετερίζη που είναι ο καθένας. Μαζικοποιούμε τα συνδικάτα μας και προγραμματίζουμε με επιτυχία τις επόμενες κινητοποιήσεις. Στις 9 του Νοέμβρη ο επισιτισμός όλη την Ελλάδα, οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία, οι διανομής, απεργούμε με 24ωρη απεργία. Βγαίνουμε ξανά στον δρόμο. Πάμε λοιπόν για ένα μεγάλο απεργιακό μέτωπο τις επόμενες μέρες, για να μείνει αυτός ο νόμος στα χαρτιά. Καλή συνέχεια σε όλους.